Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, παρακολουθώντας όλα τα νεότερα από την εξέλιξη της κακοκαιρίας Μίδια, που χτυπά με σφοδρότητα την Αττική, προκαλώντας πολλά προβλήματα, μεταξύ άλλων, σε μετακινήσεις και ηλεκτροδότηση. Πάμε να συνδεθούμε με την Ευλαμπία Ρεύη στο κέντρο της Αθήνας. Ευλαμπία, πριν από λίγη ώρα έκλεισε η Βασιλίση Σοφίας. Ναι, Ματίνα, κυρίες και κύριοι, εμείς εδώ βρισκόμαστε στο Γαλάτσι, στην συγκεκριμένη περιοχή. Όπως μπορείτε να δείτε, είναι έντονη η χιονόπτωση. Να δούμε τώρα τι ακριβώς συνέβη στη Βασιλή Σοφίας. Γύρω στις 2 λοιπόν, ειδοποιήθηκε η αστυνομία και η πυροσβεστική ότι έπεσε ένα δέντρο από τον Εθνικό Κήπο στη μέση του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να κοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα, και στο ρεύμα της ανόδου και στο ρεύμα της καθόδου στο συγκεκριμένο σημείο. Αλλά, Ματίνα, να δημιουργηθεί και μια εξαιρετικά επικίνδυνη συνθήκη, γιατί το δέντρο έπεσε επάνω σε καλώδια του τρόλεϊ, με αποτέλεσμα, καταλαβαίνουμε, οι συνθήκες ήταν πολύ ιδιαίτερες, και για τον λόγο αυτό αμέσως στο σημείο έσπευσαν ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις της τροχέας, της πυροσβεστικής και του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να κόψουν το δέντρο και να περιορίσουν το πρόβλημα. Πόσο μαθαίνουμε, σε λίγη ώρα αναμένεται να δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία ο δρόμος. Οι εργασίες πάνε καλά και περιμένουμε να έρθει και επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία ότι ο δρόμος εκεί άνοιξε. Μάλιστα. Και μπορεί ο κόσμος να κινηθεί. Τώρα, να σου πω ότι τη σφοδρότητα που πλήττει η Μίδια την Αττική μπορούμε να την αντιληφθούμε και από τα νούμερα που έχουμε από την πυροσβεστική. Το τηλεφωνικό κέντρο έχει πάρει μεταφορικά φωτιά. Οι κλήσεις λοιπόν στην πυροσβεστική από χθες μέχρι σήμερα ξεπερνούν συνολικά για όλη την Ελλάδα τις 1.500. Να κρατήσουμε αυτόν τον αριθμό, γιατί, Ματίνα, από αυτές τις κλήσεις, οι 1.015 μέχρι και πριν από λίγα λεπτά όπου ενημερώθηκα αφορούν στην περιοχή της Αττικής. Και ο κύριος όγκος αυτών έχει γίνει σήμερα, όπου από τα ξημερώματα, από χθες το βράδυ, έχουμε πολύ έντονη χιονόπτωση. Είναι πολλά τα θέματα που έχουν δημιουργηθεί σε όλο το λεκανοπέδιο και γι' αυτό οι πολίτες θα πρέπει να είναι πολύ, πολύ, πολύ προσεκτικοί. Μάλιστα. Τώρα, από τις 1.015 κλήσεις που έχει δεχτεί η πυροσβεστική στην Αττική, το 70% αυτών έχει να κάνει με κοπές δέντρων, όπως είχαμε στο Σύνταγμα. Ακριβώς. Το υπόλοιπο 30%, Ματίνα, και κλείνω με ακριβώς, αυτό, ακριβώς, γιατί είναι δύσκολες συνθήκες. Με μεταφορές ατόμων από αυτοκίνητα και με αιμοκαθάρσεις. Δύσκολες συνθήκες, εκατοντάδες συγκλήσεις λοιπόν στην πυροσβεστική. Και πάμε στο Δημήτρη Φρέσκο. Δημήτρη, βρίσκεσαι στο δάσος Χαϊδαρίου. Ποια είναι η εικόνα εκεί? Έχουμε θύελλα χιονιού και ακόμη μια φορά στην Δυτική Αττική. Περιοδικές διακοπές ρεύματος αλλά και υδροδότησης σε αρκετές περιοχές. Πριν να σας πω ότι, όπως μπορείτε να δείτε αυτή τη στιγμή, όλοι οι δρόμοι εδώ είναι δύσκολα προσπεράσιμοι αν κάποιος δεν φέρει αντιολισθητικές αλυσίδες στο όχημά του. Παραμένουν πάρα πολλά στενά κλειστά και είναι η εικόνα την οποία καταγράφουμε δυστυχώς σε αρκετούς δήμους της περιοχής, πλην των δήμων Περιστερίου, Εγάλεο και Κορυδαλό, που από ό,τι φαίνεται έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά και περισσότεροι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Τα προβλήματα δεν λείπουν, κυρίως από την ολισθηρότητα η οποία έχουν αντιμετωπίσουν οι πολίτες που βγαίνουν, πρέπει να σας πω, κατά δεκάδες στους δρόμους για να χαρούν αυτό το πρωτοφανές φαινόμενο τα τελευταία 20 χρόνια, όπως λένε, από το 2002-2003 είχαν να δουν τέτοιο χιονιά, τουλάχιστον σε αυτές εδώ τις περιοχές. Είδαμε πολλές οικογένειες να έχουν βρεθεί σε πλατείες και να το διασκεδάσουν, αλλά πρέπει να σας πω ότι τα προβλήματα υπάρχουν και πολλοί ανησυχούν ότι αν υπάρξουν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος θα έχουν και πρόβλημα στο πώς θα ζεστάνουν το σπίτι τους την πορεία της ημέρας, γιατί αναμένεται μια ιδιαίτερα δύσκολη βραδιά με πολικές θερμοκρασίες. Ακριβώς. Και βεβαίως και η επόμενη ημέρα, η αυριανή ημέρα, θα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Και οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες και δύσκολες. Δεν θα περπατιέται τίποτα. Μάλιστα. Να πάμε και στο Γιάννη Γιάκα, να πάρουμε εικόνα και γεύση και από τη γέφυρα της Βαρυμπόμπης. Γιάννη. Εδώ στη γέφυρα της Βαρυμπόμπης, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, το χιόνι στην άκρη του δρόμου είναι τουλάχιστον 35-40 πόντους. Είναι πολύ το χιόνι που έχει πέσει. Πίσω μου βλέπετε τη Νέα Ερυθρέα, μια περιοχή η οποία έχει και προβλήματα ηλεκτροδότησης.
Και εκεί η χιονόπτωση ήταν πολύ πυκνή κατά τη διάρκεια της νύχτας και αυτή τη στιγμή ακόμα χιονίζει. Ενώ αυτό που πρέπει να δούμε και εδώ που βρισκόμαστε νομίζω είναι η Αθηνών Λαμίας που σε λίγα χιλιόμετρα γίνεται λεωφόρος Κηφισού, όπου και σε αυτό το σημείο είναι κλειστή. Όπως βλέπετε ο δρόμος σε πολλά σημεία έχει ίχνη χιονιού παρά το γεγονός ότι εκχιονιστικά περνούν συνεχώς και προσπαθούν να κρατήσουν το οδόστρωμα καθαρό. Βλέπετε και δύο εκχιονιστικά στο ρεύμα προς Αθήνα που μόλις βγήκαν από τη γέφυρα της Βαρυμπόμπης και συνεχίζουν προς τη γέφυρα Καλυφτάκη, όπου και έχει κλείσει ο δρόμος. Να πούμε ότι εδώ είναι άλλο ένα σημείο όπου περιπολικά υπάρχουν και στις εξόδους και στις εισόδους και αποτρέπουν τα αυτοκίνητα από το να κατέβουν στην Αθηνών Λαμίας και τυχόν να κινδυνεύσουν οδηγοί, καθώς ο δρόμος έχει κλείσει. Τα μόνα οχήματα τα οποία κυκλοφορούν είναι περιπολικά, είναι οχήματα της πολιτικής προστασίας, είναι οχήματα της πυροσβεστικής και εκχιονιστικά. Όσον αφορά τις περιοχές που βρίσκονται στα δεξιά μας, Άγιος Στέφανος, Τατόι, Νέα Κηφισιά, είναι περιοχές που και εκεί υπάρχει πάρα πολύ χιόνι. Μάλιστα. Και πρέπει να πούμε ότι πριν λίγη ώρα με την κάμερα του Open βρεθήκαμε στα διόδια των Αφιδνών, όπου η εικόνα ήταν πραγματικά συγκλονιστική. Και καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι γίνεται αγώνας δρόμου για να κρατηθεί ανοιχτό το οδικό δίκτυο, αλλά και να αποκατασταθούν οι ζημιές που υπάρχουν στην ηλεκτροδότηση. Θα έρθουμε και αργότερα σε σένα, Γιάννη. Σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης. Πάμε στον Γιάννη Φόσκολο. Γιάννη, έχουμε αλλαγές στις βεβαιώσεις μετακίνησης. Ακριβώς, Ματίνα. Τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, το Υπουργείο Εργασίας λοιπόν δίνει παράταση στην ισχύ των νέων βεβαιώσεων μετακίνησης, οι οποίες κανονικά θα ίσχυαν από αύριο τα ξημερώματα στις 6 το πρωί. Όπως ανακοινώθηκε, θα ισχύσουν τα νέα έντυπα, το νέο σύστημα, από την ερχόμενη Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου στις 6 το πρωί. Έτσι, οι εργαζόμενοι που πρέπει να μετακινηθούν και πρέπει να πάνε στη δουλειά τους μπορούν να το κάνουν μέχρι και την Πέμπτη το βράδυ, μέχρι και τα ξημερώματα της Παρασκευής, με τα παλαιά έντυπα, αυτά που έχουν ήδη στα χέρια τους. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε πολύ όλους τους συναδέλφους, δημοσιογράφους και τεχνικούς για τις εικόνες και την κατάσταση που μας μετέφεραν. Κυρίες και κύριοι, σωρία προβλημάτων από την επέλαση της κακοκαιρίας. Το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του Open βρίσκεται επιποδός και για οτιδήποτε χρειαστεί θα συνδεθούμε και πάλι κοντά σας. Προς το παρόν, γεια σας.